Εγώ σας απαντάω ότι αυστηρό χρονοδιάγραμμα όταν είναι κάποια πράγματα που είναι εκτός του ελέγχου της ελληνικής κυβέρνησης δεν μπορεί να υπάρχει. Όταν έχεις ανεξάρτητες αρχές που καθυστερούν, μπορεί να καθυστερούν για καλούς λόγους, δεν μπορεί να έχεις αυτό το αυστηρό χρονοδιάγραμμα που ζητάτε. Νομίζω είναι πολύ απλό. Αν υπάρχει δέσμευση της κυβέρνησης να τελειώσει το έργο όσο πιο γρήγορα για ακριβώς τους λόγους που είπατε, για τις θέσεις εργασίας, για τη συμβολή που θα έχει στο ακαθάριστο προϊόν, τότε βεβαίως υπάρχει αυτή η δέσμευση. Και γι' αυτό και εκτός από τις δράσεις που σας είπα, έχουμε και την στελέχωση του Γραφείου του Ελληνικού. Από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εντοπιστούν οι ανάγκες στελέχωσης του Γραφείου Ελληνικού. Διευρυνούνται και λοιπές διαδικασίες ώστε να συμπληρωθεί το ανθρώπινο δυναμικό του εν λόγω γραφείου με ειδικό υποστηρικτικό προσωπικό που από κοινού με τους λοιπούς υπαλλήλους του γραφείου θα υποστηρίζει κατά το πλέον υπεύθυνο και επιστημονικά άρτιο τρόπο την υλοποίηση της επένδυσης στο Μητροπολιτικό Πόλο του Ελληνικού. Γίνονται όλες αυτές οι διεργασίες. Νομίζω το θέμα με το δασαρχείο θα λυθεί πάρα πολύ γρήγορα, όπως θα λυθεί και το θέμα με την αρχαιολογική υπηρεσία. Άρα, καλά το θέτετε το ζήτημα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τσακωνόμαστε. Προσπαθούμε να βρούμε τις καλύτερες λύσεις, μερικές που είναι στο χέρι μας, μερικές όμως που δεν είναι εντελώς στο χέρι μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό και συνεχίζουμε με αριθμό 796 επίκαιρη ερώτηση του 7ου Αντιπροέδρου.